31 Μαΐου με 2 Ιουνίου το Λουτράκι θα έχει και πάλι μια δική του ξεχωριστή γεύση. Το Taste of Λουτράκι θα λάβει χώρα εδώ και έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Σακούλη, την Φέη τη Βασιλοπούλου και τον Γιάννη τον Κόντι, τον πρόεδρο του ξένιου Δία. Πείτε μας έτσι, τι περιμένουμε μετά από 3 χρόνια επιτυχημένης πορείας του Taste of Λουτράκι. Κύριε Σακούλη, τι ακριβώς να περιμένουμε αυτή την... Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για το Λουτράκι, γιατί γίνεται ένα φεστιβάλ γευσιγνωσίας, μοναδικό. Παρουσιάζουμε γεύσεις και προϊόντα από την ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, με μοναδικό σκοπό να αναδείξουμε τις πρώτες ύλες αυτές, να αναδείξουμε τους ανθρώπους που τα φτιάχνουν αυτά τα φαγητά και τα ποτά και τα μπολ και τα κοκτέιλ. Είναι μια μεγάλη γκάμα και από φαγητό και από αλκοόλ και από γλυκά και ευελπιστούμε όπως κάθε χρόνο στην προσέλευση του κόσμου, η οποία μέχρι ώρας είναι εξαιρετική. Οι άνθρωποι έρχονται και μας ζητάνε από μόνοι τους, οπότε έχουν ήδη ψάξει, έχουν ήδη ενδιαφερθεί και μας ζητάνε να τους παρουσιάσουμε τις γεύσεις, το δικό μου το μαγαζί, να τους παρουσιάσω τις γεύσεις που θα έχω για εκείνες τις ημέρες. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή, γιατί το Λουτράκι γίνεται ακόμα περισσότερο γνωστό, όχι μόνο για την τοποθεσία του, αλλά και για τα προϊόντα που έχουμε και για τις επιλογές που προσφέρουμε στους καλεσμένους και στους ανθρώπους που έρχονται να το επισκεφτούν. Στους επισκέπτες, μάλιστα. Κυρία Βασιλοπούλου, αν μας επιτρέπετε, θα μας αποκαλύψετε τι ετοιμάζουν τα μαγαζιά για αυτές τις μέρες, τι ακριβώς θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο μενού, κάτι... Βεβαίως, έχει ένα ιδιαίτερο μενού το κάθε μαγαζί, πέρα από τον κατάλογό του, το οποίο είναι πολύ προσεγμένο, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο, βασισμένο σε κορινθιακά προϊόντα. Βέβαια, μπορεί να είναι ένα εστιατόριο που να έχει ένα πλήρες μενού, αλλά είναι και ένα ζαχαροπλαστείο που έχει ένα καταπληκτικό γλυκό, είναι ένα μπαρ που φτιάχνει ένα εκπληκτικό κοκτέιλ. Γενικότερα όλοι έχουν προσπαθήσει και έχουν βάλει το καλύτερό τους σε αυτό για να βγει αυτή η εκδήλωση για άλλη μια χρονιά να στεφθεί με επιτυχία. Κύριε Κόντι, κάθε χρόνο και μια καινοτομία. Φέτος, πέρσι είχαμε μάλλον την γευσιγνωσία νερού, το οποίο δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Φέτος, τι έχουμε? Φέτος, για πρώτη φορά θα ανοίξουμε το γαστρονομικό φεστιβάλ στο ευρύ κοινό, εδώ που είμαστε εμείς στην πλατεία Κρίνης, το Σάββατο 1η Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιάσουμε τα κορινθιακά προϊόντα, τα σεφ θα μαγειρέψουν και θα προσφέρουν τα πιάτα που θα δημιουργήσουν στον κόσμο, θα υπάρχουν κεράσματα, θα υπάρχουν κοκτέιλ, θα υπάρξει ζωντανή μουσική. Γενικά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε έτσι και τον ευρύ κόσμο μέσα στην καρδιά του Λουτρακίου, για να τους δώσουμε λίγο το στίγμα και μετά να διαχειριστούν και στα υπόλοιπα μαγαζιά να ζητήσουν τις γεύσεις που είπαν οι συνάδελφοι. Ωραία. Και αν το Λουτράκι είχε μια γεύση, τι γεύση θα ήταν αυτή? Θα ήταν μια γεύση γλυκιά. Ναι. Που παρόλο το φεστιβάλ και όλο αυτό που θα γίνει, το Λουτράκι σου δίνει αυτή τη γλύκα από μόνο του, με την προσέλευση του κόσμου, με τη θάλασσά του και τις ομορφιές του. Μάλιστα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο φεστιβάλ για ακόμα καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.